ακόμα και όταν πέφτει, συνεχίζουν με μανία να τον χτυπούν. Όταν πέφτει κάτω, εγώ εκεί τα χρειάστηκα. Εκεί θεώρησα δηλαδή ότι αν δεν τον άρπαζε ο φρουρός του αστυνομικός, θα είχαμε πολύ κακή συνέχεια, γιατί συνέχισαν να τον χτυπούν με την ίδια βιαιότητα. Με πρωτοφανή αγριότητα, μενόμενοι νεαροί, χτυπούν τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Οι δύο αστυνομικοί του προσπαθούν να τον προστατεύσουν όσο καλύτερα μπορούν. Με όση δύναμη του έχει απομείνει, ο Γιάννης Μπουτάρης προσπαθεί να κρατήσει κόντρα στην πόρτα, με τουλάχιστον τρεις νεαρούς να την σπρώχνουν με χέρια και πόδια σε μια εμφανή επίθεση να τον τραυματίσουν. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου βάζει το σώμα της ασπίδα για να μπει ο Δήμαρχος στο αυτοκίνητο και δέχεται και αυτή έντονο το χτύπημα της πόρτας. Ήταν εφιαλτικό αυτό που έζησα. Παντού με χτύπησαν. Ήταν κάμποση. Με χτυπούσαν παντού. Κλωτσιές, μπουνιές, τα πάντα. Αυτή δεν νομίζω ότι ήταν πόντι. Με τους πόντιους έχω καλή σχέση. Φύγε! Όλα ξεκίνησαν στην εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων και από κάποιους θερμοκέφαλους που στο πρόσωπο του Δημάρχου είδαν έναν εχθρό και άρχισαν με αήθη φρασιολογία και βομολογίες να του επιτίθενται στην αρχή φραστικά. Δεν χρειάστηκε πολύ για να περάσουν πολύ γρήγορα στη σωματική βία. Δεν καταδικάζουμε το γεγονός, δεν μας εκφράζει σε καμιά περίπτωση μια τόσο ακραία πράξη και σίγουρα δεν τιμά τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν επικροτούμε. Ο αντιδήμαρχος Νεάπολης Σικεών ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης. Ομάδα πάλι θα πω εγώ, 15-20 ανθρώπων κυρίως, να τον περικυκλώνουν, να τον χτυπούν, να τον υβρίζουν ακόμα χειρότερα και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Σκηνές οι οποίες θα έλεγα ότι ήταν σχεδιασμένες για μένα. Ο Γιάννης Μπουτάρης πήρε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Σύνδεση με Γαδά και Μίλτο Σακελάρη για όλες τις εξελίξεις στο μέτωπο των ερευνών για τους δράστες της επίθεσης. Μίλτο, δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Μάρκο, έχουν συλληφθεί έως τώρα δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 20χρονο άνδρα ποντιακής καταγωγής και έναν 36χρονο, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει για κλοπές. Αναφορικά με το τι έχει καταθέσει ο πρώτος άνδρας στις αστυνομικές αρχές, ανέφερε χαρακτηριστικά: είμαι πόντιος. Όταν είδα το δήμαρχο, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει κατά το παρελθόν και γι' αυτό του επιτέθηκα. Αυτά ήταν τα λόγια που κατέθεσε, που είπε ο 20χρονος στους αστυνομικούς της ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχετικά με τους λόγους που έκανε τη συγκεκριμένη επίθεση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 10 άτομα για τη συγκεκριμένη επίθεση από τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν που δείχνουν το Γιάννη Μπουτάρη να δέχεται τις επιθέσεις. Αυτοί είδαμε και την κάρτα με μέρος της κατάθεσης του 20χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί και έλεγες πως πάνω από 10 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί, Μίλτο. Έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 10 άτομα, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν έχουν εντοπιστεί και αυτό φυσικά πρέπει να γίνει έως και σήμερα γιατί έχουμε τη διαδικασία του αυτοφόρου. Διαφορετικά θα σχηματιστεί απλώς δικογραφία η οποία θα περιλαμβάνει μέσα τη σωματική βλάβη αλλά και τις διακεκριμένες φθορές για την επίθεση που έγινε ακόμη και στο αυτοκίνητο του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος κατέθεσε και μήνυση κατά αγνώστων και από την πρώτη στιγμή ανέφερε στις αστυνομικές αρχές αναλυτικά το τι ακριβώς έγινε και τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε επίθεση από αγνώστους κατά την εκδήλωση για την γενοκτονία των ποντίων. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες. Να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και την Ελένη Ιατρού. Ελένη, ο κύριος Μπουτάρης συγκαλεί αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Τη δική του απάντηση στις θεσμινές ευάρους του βιοπραγής πρόκειται να δώσει αύριο στις 2 το μεσημέρι από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γιάννης Μπουτάρης. Ο Δήμαρχος απέφυγε σήμερα να κάνει δηλώσεις στα κανάλια προκειμένου να τοποθετηθεί αύριο επί του θέματος ενώπιον των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και των Θεσσαλονικαίων που μπορούν να παρακολουθούν ακόμη και διαδικτυακά τη συνεδρία. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται η αυριανή τοποθέτηση Μπουτάρη ενώ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Τόσκα Μπουτάρη.
Ακριβώς έτσι, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης μετά την έξοδο του κ. Μπουτάρη από το νοσοκομείο σήμερα το πρωί. Ο κ. Τόσκας τον διαβεβαίωσε πως η αστυνομία καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που του επιτέθηκαν και όντως λίγες ώρες αργότερα έχουμε τις δύο σύλληψεις και όπως είπε και ο Μίλτος Σακελάρης τις 10 τακτοποιήσεις. Μάλιστα, ο κ. Τόσκας σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε χαρακτηριστικά. Οι τραμπούκοι ακροδεξιοί θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πραξιών τους. Δεν είναι πατριώτες, προσβάλλουν τη δημοκρατία μας. Ελένη, η συγκέντρωση υπέρ Μπουτάρη προγραμματίζεται την Τετάρτη. Τετάρτη το απόγευμα στις 7 στο Λευκό Πύργο δίνουν το διαδικτυακό κάλεσμα πολίτες που αποστηλώνουν είναι αντίθετοι με τις θεσμικές πρακτικές βίας και πιστεύουν στη δημοκρατία και το διάλογο, όπως λένε. Στην ανάρτησή τους καλούν τους πολίτες να παραστούν χωρίς λάβαρα, χωρίς συνθήματα, για να αρνηθούν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, να γίνει ζούγκλα η πόλη, αλλά εστία πολιτισμού, διαλόγου και ενότητας. Ελένη Ιατρού, ευχαριστούμε θερμά. Την επίθεση κατά του Γιάννη Μπουτάρη καταδίκασε, κυρίες και κύριοι, η πολιτική ηγεσία της χώρας. Για ακροδεξιά στοιχεία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Δεν ανεχόμαστε καμία έκφραση βίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί την κυβέρνηση για απαράδεκτη ανοχή στη βία. Απερίφραστη είναι η καταδίκη της επίθεσης στον Γιάννη Μπουτάρη. Από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας, ο Πρωθυπουργός μιλά ευθέως για ακροδεξιά στοιχεία που δρούν με τον μανδύα του πατριωτισμού. Όσο πολιτικές δυνάμεις επιτρέπουν σε ακροδεξιά περιθωριακά στοιχεία να κρύβονται πίσω από ένα δίθεν αίσθημα πατριωτισμού, τόσο το φίδι του φασισμού θα απειλεί ευθέως τη δημοκρατία. Τα φαινόμενα βίας από όπου και αν προέρχονται, είτε προέρχονται από την άκρα δεξιά είτε από την άκρα αριστερά, είναι εξίσου κατακριτέα για τη Νέα Δημοκρατία και καταδικαστέα. Δεν ανεχόμαστε καμία έκφραση βίας υπό καμία προϋπόθεση. Αμετανόητος ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ομοιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του κατά του Δημάρχου και υποστηρίζει ότι προσπάθησε και να τον προστατέψει, αποτρέποντας ομάδα νεαρών να του επιτεθεί. Ποιο είναι χειρότερο ή προβλητικό? Αυτά που είπε ο συγκεκριμένος τύπος ή αυτά που είπα εγώ? Βεβήλωσα την ιστορία, τις αξίες και τις αρχές της γενιάς μας? Το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που διαδίδουν ψευτιές και καλλιεργούν μίσος. Και αυτοί δεν φοράνε κουκούλες, αλλά κουστούμια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Δελόπουλος, που ήταν παρόν στην εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων, έριξε και την ευθύνη της βίας στο ίδιο το θύμα. Ο κύριος Μπουτάρης χθες είναι ο ηθικός αυτούργος των όσων έγιναν. Είμαστε απέναντι σε αυτούς που με τη βία θέλουν να επιβληθούν. Ακροδεξιοί και αγανακτισμένοι. Οι σύγχρονοι γκοτζαμάνιδες. Ο φασισμός δεν θα περάσει. Στο πλευρό του κύριου Μπουτάρη στάθηκε η πρεσβεία του Ισραήλ, που εκφράζει τον αποτροπιασμό της και την απόλυτη καταδίκη της για τον ξυλοδαρμό του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι η ανομία έχει ξεπεράσει κάθε όριο λόγω της απαράδεκτης ανοχής που επιδεικνύει στη βία από όπου και αν προέρχεται. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να κάνει για άλλη μία φορά φτηνή αντιπολίτευση με αφορμή αυτή την τραμπούκι και φασιστική ενέργεια αποτελεί μια αθλειότητα ολκής. Για την επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη αναφέρεται και η τουρκική Χουριέτ. Στην ιστοσελίδα της γράφει ότι επιτέθηκαν στο Δήμαρχο, που έχει δηλώσει πως οι Τούρκοι είναι αδέλφια μου. Τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους συλλόγους και τις ενώσεις των Ποντίων. Αυτά που γεννήκανε χθες δεν έχουν καμία σχέση με εμάς τους Ποντίους. Την καταδίκη της εξέφρασε και η Ένωση Κεντρών, κάνοντας λόγο για άνανδρη επίθεση.